Χαίρετε. Χαίρετε. Καλημέρα. Καλημέρα. Αριστοτρίτη, 27 Οκτωβρίου 2020 και έχουμε ένα θέμα έτσι πολύ ρομαντικό και τρυφερό για τα παιδιά μας στην εφηβεία, το οποίο αρχίζουν να φλερτάρουν. Ένα ερώτημα που έχει τεθεί κάτω από, από βίντεο, 13χρονα και φλερτ λέει. Όταν μπορείτε, λέει, να κάνετε ένα βίντεο για τα παιδάκια μας που είναι 13 και ξεκινάνε τα φλερτ και σχέσεις. Τι είναι νωρίς και τι όχι. Τι να προσέξουμε. Πώς το συζητάμε μαζί τους. Έχω μεγάλο φόβο, θέλω τα φώτα σας. Και οπωσδήποτε αυτό το θέμα μαζί σου θα το συζητούσαμε, γιατί μεταξύ άλλων πολλών προσόντων έχεις και διδακτορικό τίτλο που έχει να κάνει με την εξελικτική ψυχολογία, την προεφηβεία και την εφηβεία. Τι γίνεται με τις συναισθηματικές ρομαντικές σχέσεις των παιδιών μας? Ναι. Λοιπόν, είναι πολύ φυσιολογικό. Τα παιδάκια μας στην εφηβεία, ακόμα και από την προεφηβεία ξεκινάνε, να μας λένε ότι τους αρέσει ο Κωστάκης, ο Γιαννάκης, η Μαρία, η Ελενίτσα κτλ. Ή να μην μας τα λένε μετά που μπαίνουν προς την εφηβεία. Είναι κάτι μυστικό, να τα βλέπουμε να ξεμοναχιάζονται. Πλέον σε αυτήν την ηλικία να ξεμοναχιάζονται, να στέλνουν μηνύματα στο κινητό τους, εννοείς? Ναι, εννοώ να ξεμοναχιάζονται για να μιλήσουν είτε με τηλέφωνο, είτε με μηνύματα, είτε με μέσω, ας το πούμε, chatting, με τα παιδάκια τώρα, να μιλάνε μεταξύ τους. Είναι πολύ φυσιολογικό και πολύ όμορφο συναισθήμα. Δεν προσπαθούμε να είμαστε ψύχρεμοι εμείς οι γονείς που ξαφνικά έχουμε τα παιδάκια τα που, είναι, που δεν περνάει καν από το μυαλό τους το φλερ και ξαφνικά τους βλέπουμε ότι αλλάζει όλο αυτό. Σαν να μεγαλώνουν κάθε μέρα σε αυτήν την ηλικία. Βλέπεις πάρα πολλές διαφορές από τον τρόπο που ψηλώνουν πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ γρήγορα, από τις αλλαγές, τα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά του φίλου που ξεκινάνε σε αυτήν την ηλικία, η φωνή τους που χοντρένει, ο τρόπος, τα νεύρα που πολλαπλασιάζονται, ο θυμός που αυξάνεται, οι εκρήξεις θυμού που γίνονται, το γεγονός ότι εκεί που μας τα λέγαν όλα χαρτί και καλαμάρι, ξαφνικά δεν θέλουν να μας τα πούν, θέλουν να μας κρατήσουν μυστικά. Και η πεποίθηση τους ότι μπορούν να μας ξεγελάσουν, που σε αυτή την ηλικία είναι πολύ αυξημένη. Γιατί γελάτε, κυρία μου? Γελάω γιατί θυμάμαι μια φάση που ήταν η κόρη μου 13-14 ετών και την έτρεχα ξοπίζω να της κάνω σεξουαλική αγωγή και συναισθηματική αγωγή. Και είχα πάθει την πλάκα μου γιατί ο Λάζαρος το διεκδικούσε. Δηλαδή, πολύ μικρός μου έλεγε: θέλω να μάθω για το σεξ, θέλω να μάθω για τις σχέσεις, θέλω να μάθω για το φλερτ. Η κόρη μου δεν δεχόταν να ακούσει. Και θυμάμαι μια φάση που ήταν, ένιωθα πάρα πολύ περίεργα. Έλεγα: καλά, εμένα με προσκαλούσα στα σχολεία και έκανα συναισθηματική και σεξουαλική αγωγή σε παιδιά γυμνασίου και ηλικίου. Ήταν ένα θέμα που είχα μεγάλη λαχτάρα να μιλήσω με το παιδί μου, δεν με άφηνε. Δεν με άφηνε να μιλήσω. Ναι. Πρέπει να είσαι ξένος του κανόνα. Εσύ και ο γιος σου είσαστε πολύ διαφορετικοί από εμένα. Φύγε από εδώ. Αυτό μου έλεγε. Και θυμάμαι ότι ήμουν πολύ περίεργα και σαφώς δεν μου έλεγε και τα μυστικά της. Εντάξει, εκ των υστέρων έμαθα ότι την πρώτη τη σχέση την έκανε στα 16 της, αλλά ήταν ιδιαίτερα κρυψίνους όσον αφορά αυτό το θέμα και δεν ήθελα να συζητάει. Και έπρεπε να το αντέξω. Okay. Γι' αυτό γελάω. Ενώ όταν ήταν μικρή... Όχι, αλλάζουν οι εποχές, Ναι, ενώ ήταν, όταν ήταν μικρότερη... Οπόμαστε να ρωτήσουμε κάτι τους γονείς μας, τώρα ξαφνικά οι γονείς μας έχουν ανάγκη να μας τα πούν όλα. Όχι και όλα, κορίτσια. Τι έλεγα, έλα να συζητήσουμε, αν έχει κάτι που σε απασχολεί, έλα να μιλήσουμε, σ' αρέσει κάποιον αγόρι, ξέρω εγώ, κάποιον κορίτσι, ξέρεις, ρωτάς. Και δεν σε ενδιαφέρει η προσωπική μου ζωή, δεν θέλω να μιλήσω για αυτά τα θέματα, δεν είμαι σαν εσένα και το γιο σου που τα λέτε όλα και με κρατούσες στην άγνοια. Εντάξει, νομίζω δεν είχα τόσο πολύ περιέργεια ώστε να μάθω. Είχα έγνοια, όπως έχει και η έγνοια η μητέρα που γράφει αυτό το μήνυμα, για το ότι εάν τυχόν έχει ξεκινήσει το παιδί μου να βγαίνει ραντεβού ή να φλερτάρει, ότι μπορεί να υποπέσει σε κινδύνους που να μην ξέρει πώς να τους αντιμετωπίσει. Αυτή ήταν η έγνοια μου εμένα.
Δεν ήταν ότι δεν ήθελα να φλερτάρει ή δεν ήθελα να δημιουργήσει μια σχέση. Δεν θεωρούσα κακό να κάνει μια σχέση στην πρώτη γυμνάσια ή στη δεύτερη γυμνάσια ή στην τρίτη γυμνάσια. Δεν θεωρούσα κακό αυτό το πράγμα. Ούτε επίσης θεωρούσα κακό το να μην κάνει μια σχέση. Καταλάβες, δηλαδή. Αλλά δεν δεχόταν να το συζητήσει. Μεγαλώνοντας, τώρα είναι 20 και μισό, μιλάει περισσότερο μαζί μου, αλλά στο δικό της χρόνο και με το δικό της τρόπο και το δικαιούται κιόλας αυτό το πράγμα. Εγώ νομίζω ότι εκείνο που παίζει παραπάνω ρόλο είναι όταν δεν μας μιλάνε, να τους δίνουμε εμέσως μηνύματα. Mm-hmm. Γενικά, όχι ειδικά για αυτούς. Δεν μπορεί να κάνουμε γενικές συζητήσεις μέσα στο σπίτι ή ταινίες που θα επιλέξουμε να παρακολουθήσουμε ή τα θέματα, τα κοινωνικά που θα συζητήσουμε. Να έχουμε έγνοια ότι ό,τι λέμε απορροφούν τα παιδιά σας φουγγάρι. Και εγώ ένιωθα κιόλας τότε μήπως κάνω κάτι λάθος, μήπως είμαι πολύ αυστηρός γονιός και ντρέπεται το παιδί να μου μιλήσει. Δεν νομίζω εσύ να θεωρείσαι αυστηρός γονιός. Ναι, αυτό που έχω παρατηρήσει, που, από γονιούς που αν θέλεις φοβούνται ή σοκάρονται με ερωτήσεις των παιδιών τους ή όταν ανακαλύψουν τα πολύ φυσιολογικά στάδια που μπορεί να περάσει έναν παιδί στην αναζήτηση του να δει σε ποιο φύλλο να ανήκει και γενικότερα να ψηλαφίζει τις διάφορες ευαίσθητες περιοχές για να ανακαλύψει τον εαυτό του. Πολλοί γονείς έτσι πανικοβάλλονται και αυτό που έχω εντοπίσει είναι ότι... Στην προεφηβεία, και στην προεφηβεία. Και στην προεφηβεία, αλλά και πιο μικρής ηλικίας, γιατί τα παιδιά ανακαλύπτουν το φύλλο τους από τα τρία τους. Τα βλέπουμε να προσπαθούν να ανακαλύψουν τι είναι αυτό που... σε τι φυλών ανήκουν και γιατί είναι διαφορετικά τα κορίτσια από τα αγόρια. Είναι πολύ φυσιολογικά στα 3 με 3,5 να τα παρατηρήσουμε αυτά τα πράγματα, να προσπαθούν να ξεκλέβουν την προσοχή των γονιών τους, να μπαίνουν στα σπιτάκια, να ψάχνονται κτλ. Είναι πολύ φυσιολογικά αυτά να γίνονται. Αργότερα, όταν είναι στην προεφηβεία για να ανακαλύψουν τις διαφορές των ρολών των φύλων, ας το πούμε έτσι, μπορούν να θέλουν περισσότερα πράγματα, δηλαδή μπορεί να σου πούν ξεκάθαρα εμένα μου αρέσει αυτό το αγοράκι, εμένα μου αρέσει αυτό το κοριτσάκι κτλ. Οι γονείς ωστόσο που έχουν θέμα με τη σεξουαλικότητα τους και που έχουν έντονα ταμπού και προκαταλήψεις, είναι πολύ δύσκολοι στο να δεχθούν ερωτήματα γύρω από το θέμα αυτό. Γιατί ήδη δεν τα πάνε καλά με τα δικά τους ερωτήματα. Επειδή ήδη έχουν θέματα με αυτό το ζήτημα και ίσως να μην είναι και οι κατάλληλοι για να απαντήσουν αυτά τα ερωτήματα, ακριβώς γιατί μπορεί να κάνουν τα παιδιά να πανικοβληθούν ή να τους δημιουργήσουν τύψεις και ενοχές για το πολύ πραγματικά φυσιολογική ανάγκη του κάθε παιδιού να αναζητήσει το φίλο του γιατί του αρέσει. Οπότε συμβουλεύω αυτούς τους γονείς που τώρα μπορεί να μας βλέπουν και ανακαλύπτουν ότι ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία γονέων που έχουν έντονες προκαταλήψεις και ταμπού γύρω από αυτό το θέμα, που αυτό μπορεί να αφορά όχι μόνο την ίδια τη σεξουαλικότητα ως έκφραση, αλλά και τις διάφορες προκαταλήψεις φύλου που μπορεί να έχουν. Δηλαδή το ότι χαιρόμαστε που το αγοράκι μας αναζητά, ας πούμε, μια σχέση με έναν κοριτσάκι, αλλά δεν χαιρόμαστε για το κοριτσάκι μας που αναζητά εξίσου μια σχέση με έναν αγοράκι. Μπορεί να μας ακούγεται περίεργο, αλλά στις μέρες μας υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που έχουν διάκριση στα φύλλα και θεωρούν ότι είναι πολύ φυσιολογικό το αγόρι να θέλει να κάνει μια σχέση, αλλά το κορίτσι είναι νωρίς ακόμα να το κάνει. Ή άλλες προκαταλήψεις που μπορεί να έχει το κάθε μυαλό, ανάλογα με το πόσο μεγαλώσαμε και πόσο ανοιχτοί είναι οι ορίζοντες μας και πόσο προσαρμοζόμαστε στην πραγματικότητα και στις νέες πραγματικότητες. Λοιπόν, εγώ αυτούς τους γονείς θα τους συμβούλευα προτού προβούσε οποιαδήποτε απάντηση στα ερωτήματα του παιδιού να συμβουλευτούν έναν ειδικό για να απαντήσουν με όμορφον τρόπο και αν ήδη δεν μπορούν να απαντήσουν, γιατί είτε μπορεί να κοκκινίζουν ακόμα και στο ερώτημα του παιδιού, μπορεί να απαντήσουν με έναν λαθασμένο τρόπο που να δημιουργήσει στο παιδί τύψεις και ενοχές, τότε καλύτερα να μην το κάνουν και να πούν ότι
να πω ξεκάθαρα ότι δεν μπορώ να σου απαντήσω αυτό το ερώτημα. Θα απευθυνθούμε σε κάποιον ειδικό να σε βοηθήσει να σου τα απαντήσει, ή θα πάρουμε ένα βιβλίο, ή τέλος πάντων θα το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή, παρά να πούνε κάτι λάθος. Ξέρω πώς θα ρωτήσει αυτό. Όμως, πες ότι το παιδί έρχεται και λέει, δεν θέλω να συζητήσω κάτι, τι σε ενδιαφέρει εσένα? Εγώ βγαίνω έξω με τους φίλους μου, ή έχω φιλενάδαν, ή έχω φίλο, και εντάξει, ποιο είναι το πρόβλημα σου εσένα? Δεν θέλω, γιατί να πάμε να μιλήσουμε σε κάποιον ειδικό? Τι σε ενδιαφέρει εσένα? Αν το παιδί ρωτήσει το γονιό, τότε το παιδί έχει ανάγκη να μάθει κάποια πράγματα. Δεν το ρωτήσει, δεν θα πάει από μόνο στο γονιό να το ρωτήσει. Ναι, αλλά φαίνεται ότι η φίλη εδώ λέει τι είναι νωρίς και τι όχι, άρα έχει έγνοια. Μήπως είναι νωρίς για να βγουν ραντεβού, μήπως είναι νωρίς για να φιληθούν, μήπως είναι νωρίς για να κάνουν το ένα, για να κάνουν το άλλο. Τι να προσέξουμε, πώς το συζητάμε μαζί. Έχω μεγάλο φόβο, λέει. Δηλαδή, περισσότερο να ακούγεται ότι ήδη ανησυχεί ιδιαιτέρως για αυτό που συμβαίνει. Ναι. Το είναι νωρίς εξαρτάται πώς το θέτει. Δηλαδή, όταν λέμε είναι νωρίς, είναι νωρίς για ποιον. Είναι νωρίς για ποιο λόγο. Η μόνη περίπτωση που θα συζητούσα το αν είναι νωρίς ή όχι, είναι το θέμα του να έρθουν σε σεξουαλική επαφή. Και πάνω σε αυτόν έχετε κάνει και εκπομπή με τον κύριο Χαραλάμπους, νομίζω, για το πότε είναι έτοιμο το σώμα του εφήβου και της έφηβης να δεχτεί τη σεξουαλική πράξη. Και έχετε πει, και το γνωρίζω και εγώ από δικά μου διαβάσματα, ότι είναι καλύτερο να διαμορφωθούν τα σεξουαλικά όργανα των παιδιών προτού προβούν σε σεξουαλική πράξη μεταξύ τους. Και κάτι μας είπε για κάποιο χρονικό διάστημα μετά από την έναρξη σε μην ουρήσεις, ότι μπορεί να ξεκινήσει. Δηλαδή ότι είναι και επικίνδυνο physically, είναι και επικίνδυνο σωματικά να ξεκινήσει ένα παιδί να έχει σεξουαλική ζωή, έναν κορίτσι, είτε πριν την έναρξη σε μην ουρήσεις, είτε πολύ κοντά στην έναρξη σε μην ουρήσεις. Νομίζω είχε μπει για 1,5-2 χρόνια, κάτι τέτοιο. Ναι, 1,5-2 χρόνια. Ήδη θέλουμε 18 μήνες από την πρώτη να μην ουρήσεις, το να μπορεί να γίνει η έμμηνος ρύση σε πιο τακτικών ρυθμών. Θέλουμε 18 μήνες ορίμανσης για την έμμηνο ρύση στο κορίτσι. Και από εκεί και πέρα πρέπει να περιμένουμε και 1 με 2 χρόνια για να μπορέσει να οριμάσουν τα σεξουαλικά οργάνα του κοριτσιού, για να μπορέσει να κάνει, ας το πούμε, να έρθει σε σεξουαλική επαφή με έναν αγόρι, χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος να υπάρξει οποιαδήποτε βλάβη στα γεννητικά της όργανα. Άρα είναι και θέμα σωματικής ακεραιότητας, όχι μόνο ψυχικής. Ναι, είναι και θέμα σωματικής ακεραιότητας. Αυτά τα θέματα, ωστόσο, θα ήταν πολύ καλά να τα συζητούσαν στο θέμα της βιολογίας στα σχολεία μας, όπου τα παιδιά θα μπορούσαν πιο εύκολα να τα χειριστούν ως γνώση, παρά να τους τα πει παρά να τα αναλάβουν οι γονείς. Γιατί από τη στιγμή που διδάσκονται τα παιδιά το ανθρώπινο σώμα και που τέτοια ζητήματα θίγονται, δεν θα ήταν καθόλου άσχημο να μπει και μια ενότητα γύρω από τη σεξουαλική διδαγωγή και να τα συνδέσουμε ούτως ώστε ως γνώση αυτή να είναι χρήσιμη για τα παιδιά. Το εκεί και πέρα φοδιάζουμε τους εφήβους μας με βιβλία για την εφηβεία, που μπορεί να τους βοηθήσουν να καταλάβουν το πώς λειτουργεί το σώμα τους. Και κάνουμε ενδεχομένως ανοιχτές συζητήσεις, χωρίς να είναι εξειδικευμένες και επί τούτου, δηλαδή χωρίς να έχουν να κάνουν με το ίδιο το παιδί. Μπορούμε να κάνουμε μια εκτεταμένη συζήτηση μέσα από παραδείγματα στο τραπέζι, ας πούμε, ή κάπου που είμαστε και πίνουμε το ποτό μας, ας το πούμε, με την οικογένειά μας. Και να συζητήσουμε ανοιχτά κάποια πράγματα, χωρίς να εξειδικευτούμε πάνω στο παιδί μας. Τα λέμε ειδικά για τη Μαρία, τα λέμε ειδικά για τη Γεωργία, τα λέμε ειδικά για τη Σοφία. Τα λέμε γενικά. Ναι. Εγώ το κάνω συχνά, ας πούμε, είτε για επαφορμή κάποιου περιστατικού που έχω συναντήσει και που με έχει προβληματίσει ανώνυμα και αλλάζοντας πολλά στοιχεία θέλω να προβληματίσω τα παιδιά μου. Είτε εν ώψη κάποιας επικαιρότητας μπορεί να ανοίξω ένα ζήτημα για τούτο ή για κάτι που μπορεί να με ανησυχεί και να το ανοίξω ως τέλος πάντων θέμα στο τραπέζι και να το συζητήσω για να ακούσω για τις απόψεις των παιδιών μου γύρω από τούτο το θέμα και να κάνω μια ανοιχτή συζήτηση και να τις προβληματίσω μέσα από αυτόν τον τρόπο και αργότερα να δούμε ενδεχομένως και κάποια ταινία σχετική ή κάποιον ντοκιμαντέρ σχετικό
για να τους εμπλουτίσω τις γνώσεις τους γύρω από αυτό το θέμα. Σύνο ότι τους εφοδιάζω και με βιβλία τα οποία μπορούν να είναι ενημερωτικού χαρακτήρα γύρω από το θέμα της σεξουαλικής αγωγής. Η απαγόρευση, το να λέμε, απαγορεύεται να κάνεις, σου απαγορεύω να κάνεις σχέση, σου απαγορεύω να φιληθείς, σου απαγορεύω να κάνεις σεξ, σου απαγορεύω το ένα, σου απαγορεύω το άλλο, δεν λειτουργεί βοηθητικά. Όχι, όχι μόνο δεν βοηθάει, αλλά μπορεί το παιδί σε αυτήν την ηλικία να το κάνει και να μην ήθελε να το κάνει, να το κάνει και εμένα απλά και μόνο γιατί το απαγορεύεις. Από αντίδραση. Από αντίδραση, ναι. Μήπως είναι καλύτερη ιδέα. Δεν αποκλούμε τα παιδιά γενικότερα από την ανάγκη τους να εκφραστούν και να ανακαλύψουν το φιλόν τους και το σώμα τους. Δεν τα ενοχοποιούμε, γιατί αυτό μπορεί να έχει πολύ κακές συνέπειες στην εξέλιξή τους, στη σεξουαλική τους υγεία, στην αναζήτηση της διαπροσωπικής σχέσης. Συμβαίνει πολλές φορές. Τα παιδιά είναι πιο αθώα από εμάς. Δεν σκέφτονται το σεξ. Δεν σκέφτονται να προχωρήσουν σωματικά σε μια σχέση. Είναι πολύ συναισθηματικά. Και μπορεί να πάμε εμείς και να λέμε, μήπως και κάνεις σεξ. Μήπως και κάνεις το ένα. Μήπως και κάνεις το άλλο. Και με αυτόν τον τρόπο και να τους στενοχωρούμε και να τους πονηρεύουμε, αλλά και να τους δίνουμε μια πολύ αρνητική εικόνα της αγάπης, της ερωτικής, του ρομαντικού έρωτα και της σεξουαλικότητας εν γέννη. Ναι. Θέλει πάρα πολύ διακριτικότητα. Πάρα πολύ διακριτικότητα. Εμένα δεν αρέσει αυτός ο φόβος που έχει φίλη. Γιατί φοβάται ότι το παιδί της... υποθέτω πως είναι για κορίτσι μου μιλάει, ίσως να μιλάει και για γόρι όμως. Okay. Γιατί φοβάται ότι το παιδί της έχει αρχίσει να βγαίνει ραντεβού. Γιατί το φοβάται. Είναι κακό πράγμα να βγει κάποιος ραντεβού. Είναι κακό πράγμα κάποιος να ερωτευτεί. Είναι κακό πράγμα κάποιος να έχει έναν πλατωνικό εφηβικό έρωτα. Από την πείρα μου, εσείς περισσότεροι από μένα με εφήβους, δεν είναι εύκολο ένας εφήβος να ξεκινήσει να έχει νωρίς σεξουαλική ζωή, εκτός και αν συμβαίνουν κάποια γεγονότα στη ζωή του που να κάνουν την κατάσταση πολύ διαφορετική, δεν είναι. Δηλαδή τα παιδιά εκείνα που μπορεί να παρατηρηθούν να έχουν πρώιμη έναρξη της σεξουαλικής ζωής, συνήθως έρχονται από περιβάλλοντα είτε εξαιρετικά αυστηρά, είτε χωρίς καθόλου διαπαιδαγώγηση. Δεν ξέρω τι πείρα έχεις εσύ από αυτό. Ναι, συνήθως τα παιδιά που το προβαίνουν αυτό, που προβαίνουν σε αυτή την πράξη, χωρίς να σημαίνει ότι είναι σε όλες τις περιπτώσεις έτσι, μπορεί να έχουν ήδη κάποιον τραυματικό γεγονός στη ζωή τους ή γενικότερα να βλέπουν ακατάλληλου περιεχομένου βίντεο ή να παρασύρονται από φίλους τους επειδή δεν έχουν έτσι μια ισχυρή ενδυνάμωση και δεν έχουν υψηλή αυτοεκτίμηση, οπότε να παρασύρονται εύκολα από τους φίλους τους ή να τους έχει συμβεί κάτι πολύ τραυματικό και να μην μπορούν να έχουν την προσοχή των γονιών τους για ένα ισχύ διάστημα το οποίο να τους κάνει να αναζητήσουν αλλού σημασία. Είτε έχουν έρθει σε επαφή με κατάλληλου περιεχομένου, εικόνες, λόγω βιωμάτων, τα οποία τους έκαναν να ψαχτούν προώρα και χωρίς να είναι έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Άρα, ίσως μια καλή προπαρασκευή. Εκεί προκύπτουν να το συνδέσω και οι εφηβικές εγκυμοσύνες, που συνδέονται με αυτήν την ελλειπή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και την ελλειπή επιστημονική γνώση που χρειάζεται έναν κορίτσι και έναν αγόρι προτού προβεί σε κάποια τέτοια πράξη, σεξουαλική πράξη, πρόωρα, η οποία μπορεί να επιφέρει δυσκολίες στη μετέπειτα σεξουαλική του ζωή. Άρα ξεκινούμε τη σεξουαλική και συναισθηματική διαπαιδαγώγηση των παιδιών από πολύ νεαρή ηλικία. Ναι. Και απαντούμε σε όλα τους τα ερωτήματα που μας τα θέτουν. Οπότε μας παθέτουν, είμαστε σε μια εποχή που υπάρχει πληθώρα υλικού γύρω από αυτό το θέμα. Μπορεί να ενταχθεί και μέσα στα σχολικά πλαίσια, απλά είναι καλό οι επιθεωρητές των μαθημάτων αυτών που μπορούν να ενταχθούν αυτές οι θεματικές, όπως και άλλες ποικίλες ψυχοεκπαιδευτικές θεματικές που μπορούν να ενταχθούν μέσα στα μαθήματα, να προνοήσουν γι' αυτό και μέσα από τα βιβλία και με ιδιαίτερα σχέδια μαθήματος,
και να βοηθήσουν έτσι για τους εκπαιδευτικούς και να τους λύσουν και τα χέρια, γιατί πολλοί εκπαιδευτικοί μπορεί να θέλουν να το κάνουν, αλλά να φοβούνται τις αντιδράσεις των γονιών, των παιδιών, της σχολικής κοινότητας γενικότερα. Άμα δεν έχουν το πράσινο φως από το Υπουργείο Παιδείας και από την, για τους επιθεωρητές, είναι επίφοβο να προβούν από μόνοι τους σε κάποια τέτοια πράξη και να βρουν και οι άνθρωποι των πελάν τους, ενώ έχουν κάθε καλό κίνητρο. Άρα γι' αυτό μιλώ ότι θα ήταν καλό να γίνει από το Υπουργείο Παιδείας αυτή η κίνηση. Και έχουμε πολλά παραδείγματα παιδιών που είτε παραβατικής συμπεριφοράς, είτε σεξουαλικής έτσι, παραβατικής συμπεριφοράς, να το πω. Ενημερωτικά δηλαδή θα έπρεπε να υπάρχει κάποιον ειδικό για, αυτό, για αυτά τα θέματα. Νομίζω ότι προτού κάνουμε παιδιά, εμείς ήδη οφείλουμε να είμαστε όριμοι σεξουαλικά και να είμαστε ήδη εκπαιδευμένοι και να έχουμε δεχθεί και διαπαιδαγωγημένοι σεξουαλικά και συναισθηματικά. Οι περισσότεροι από εμάς όμως δεν είμαστε. Οπότε εγώ θα μιλήσω ως ψυχολόγος ενηλίκων στη μητέρα της κοπέλας ή του αγοριού, στην κυρία που έκαμε το ερώτημα, για να της πω γιατί δεν πας εσύ ίδια σε ένα ψυχολόγο να συζητήσεις τους δικούς σου τους φόβους, τις δικές σου προκαταλήψεις, τις δικές σου αγωνίες γύρω από την ερωτική, συναισθηματική και σεξουαλική ζωή, για να μπορέσεις εσύ να είσαι cool, όντως cool, να είσαι ψύχρεμη και να αντιμετωπίζεις το συναισθηματισμό, τον ερωτισμό, τη σεξουαλικότητα χωρίς φόβο, και τότε θα μπορείς να είσαι και πολύ πιο χρήσιμη και αποτελεσματική ως γονέας του παιδί σου. Και το πιο βασικό για μένα είναι το παιδί να μην νιώθει ενοχές, να μην φοβάται, να μην τρέπεται να μας μιλήσει για οτιδήποτε. Γιατί αν εμείς είμαστε φοβισμένοι, ακόμη και να μην λέμε φοβάμαι, μεταδίδουμε αυτόν τον φόβο μας στο παιδί. Και αυτόν τον δέος ότι είναι κάτι πάρα πολύ τραγικό κάποιος αν φιληθεί, είναι κάτι πάρα πολύ τραγικό κάποιος αν προχωρήσει να κάνει προκαταρκτικά. Shit happens, life happens, μπορεί να συμβούν κάποια πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά μας να νιώθουν ελεύθερα και άνετα να μας μιλήσουν. Να ανοίξουν το στόμα τους και να μας μιλήσουν. Γι' αυτό εγώ σου λέω ότι ανησυχούσα τότε που η κόρη μου δεν μου μιλούσε. Εκ των υστέρων δεν είχε κάποια σχέση τότε να έχει κάτι για το οποίο να μου μιλήσει. Αλλά εμένα η έγνοια μου ήταν να υπάρχει μια ανοιχτή δίωδος επικοινωνίας, ώστε αν συμβεί οτιδήποτε που να χρειάζεται συναισθηματική υποστήριξη ή συμβουλή από το γονιόν της ή οτιδήποτε, να είμαι εκεί. Ο ρόλος μας δεν είναι να φοβόμαστε για τα παιδιά μας. Ο ρόλος μας είναι να είμαστε προσιτοί από τα παιδιά μας. Και να νιώθουν άνετα και ελεύθερα τα παιδιά μας να μας μιλήσουν για οτιδήποτε συμβεί και όχι να φοβούνται να πούν της μάνας τους κάτι γιατί η μάνα τους φοβάται και θα τρομοκρατηθεί και να πρέπει να παρηγορήσουν αυτά τη μάνα τους. Και να πω και κάτι άλλο, χαρά στο πράγμα, άτε και έγινε κάτι που έγινε πιο νωρίς από τότε που περίμενα όμως έπρεπε να γίνει. Θα το αντιμετωπίσουμε. Είναι το τέλος του κόσμου. Επειδή έχω συναντήσει αρκετούς ενήλικες, οι οποίοι έχουν, όπως είπες και εσύ, πολλές δυσκολίες στη συναισθηματική τους ζωή, γιατί πέρασαν μόνοι τους ουσιαστικά την εφηβεία τους και μόνοι τους διαπαιδαγώγησαν με όποιον τρόπο ήξεραν ή δεν ήξεραν τους εαυτούς τους, και τους συνάντησα στα 30 και στα 40 και να συζητάμε ότι εάν υπήρχε υγιής σχέση με τους γονείς τους, ανοιχτή σχέση, εάν οι γονείς τους ήταν ήδη ενημερωμένοι και ψυχολογημένοι γύρω από κάποια θέματα, δεν θα περνούσαν τα παιδιά τους στις δυσκολίες που περάσαν. Δηλαδή ο φόβος ο δικός μας διώχνει τα παιδιά μας μακριά μας. Δηλαδή το στίχημα είναι το παιδί μας να νιώθει άνετα να μας μιλήσει για οτιδήποτε. Όχι να φοβόμαστε και να το μεταφέρουμε το φόβο του. Και γιατί να φοβάσαι εσύ, δεν είναι η δική σου ζωή, είναι η δική του ζωή. Όταν κάνεις παιδί, παίρνεις την ευθύνη να φέρεις έναν άνθρωπο στον κόσμο που ο κόσμος έχει τα καλά του και τα κακά του. Ο φόβος δεν σε βοηθάει σε κάτι. Σε αποδυναμώνει και εσένα, αποδυναμώνει τη σχέση σου με το παιδί σου, αποδυναμώνει την όλη κατάσταση. Εντάξει, συγγνώμη μου, μιλάω πολύ. Μου έχουν κάνει παρατήρηση σε ένα προηγούμενο βλόγκ ότι δεν σε αφήνω να μιλήσεις. Και έχω πει ταπεινά, σαν ταπεινόχα μου μιλάκι, θα προσπαθήσω την επόμενη φορά να αφήσω να μιλήσει. Αλλά αυτή τη φορά σε έχω καπαγκώσει πάλι, οπότε σου το δίνω για τον επίλογο. Λοιπόν, ναι, είναι πολύ σημαντικό θέμα αυτό της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης των παιδιών, ιδιαίτερα στην εφηβεία, για να, έτσι, να έχει το παιδί μας μια ομαλή σεξουαλική ορίμανση, ανάπτυξη, γιατί
το συναντούμε και μέσα στα πλαίσια της αυτοεκτίμησης, υπάρχει και η σεξουαλική αυτοεκτίμηση ως τμήμα της συνολικής αυτοεκτίμησης, που είναι η ικανότητά μας να είμαστε, να εκτιμούμε και να αξιολογούμε την σεξουαλικότητα μας, που είναι ένας τομέας που οι περισσότεροι λόγω προκαταλήψεων και ταμπού δεν επενδύουμε, γιατί τη συνδέουμε με ηθική και με διάφορα άλλα ζητήματα, τα οποία μας κάνουν να την... έτσι να την κάνουμε, να τις βάζουμε παροπίδες πολλές φορές. Και ίσως αυτές οι παροπίδες οι ίδιες να είναι αυτοί που δημιουργούν τελικά τα προβλήματα, παρά να είχαμε μια μεγαλύτερη ελευθερία στο να εκφράζουμε και να αναπτύσσουμε λόγων επάνω στην ίδια τη σεξουαλικότητα μας. Τα παιδιά δεν σκέφτονται με τον τρόπο που σκεφτόμαστε εμείς, πειραματίζονται ακόμα, είναι σε έναν πειραματικό στάδιο, θέλουν να μάθουν το σώμα τους, θέλουν να μάθουν να εκφράζονται και να νιώθουν ευχαρίστηση μέσα από το σώμα τους. Δεν ξέρουμε ακόμη εάν τα γεννητικά τους όργανα είναι σε θέση σε θέση συνωρίμασης για να τους δίνουν αυτήν την ευχαρίστηση που μπορεί να δίνει έναν ενήλικο σώμα, γιατί το κάθε σώμα, όπως και ψυχολογικά αλλά και σεξουαλικά, οριμάζει με τον δικό του ρυθμό. Οπότε αυτά που έχουμε εμείς στο μυαλό μας για εμάς δεν ισχύουν πάντα για τα παιδιά μας. Γι' αυτό και αν θεωρήσουμε ότι δεν είμαστε τα κατάλληλα πρόσωπα για να μιλήσουμε στα παιδιά μας για αυτό το θέμα, υπάρχουν ειδικοί που είναι ειδικευμένοι πάνω στο θέμα της σεξουαλικής αγωγής. Μπορούμε να τους επισκεφτούμε, να τους συμβολευτούμε. Ένας εξελικτικός ψυχολόγος είναι ειδικευμένος σε αυτό? Αν έχει ασχοληθεί με αυτό το θέμα και έχει κάνει έρευνα ή έχει διαβάσει πάρα πολύ ή έχει κάνει κάποια εκπαίδευση σε αυτό το θέμα, ναι. Είναι πολύ ευρύ το θέμα της εξελικτικής σχολής ψυχολογίας. Πολλά θέματα αναπτύσσει, και αν δεν έχεις εμπειρία, αν έχεις και ακόμα και την ειδικότητα, αλλά δεν έχεις εμπειρία πάνω σε αυτό το θέμα, εγώ προσωπικά δεν θεωρώ ότι κάποιος είναι ικανός χωρίς εμπειρία, άσχετα με τα διαβάσματα του, να μιλήσει για αυτόν τον ζητούμενο. Πώς θα βρει κάποιον ειδικό? Είναι πολύ σημαντική στιγμή. Μπορεί να ψάξει στο διαδίκτυο ανθρώπους οι οποίοι έχουν εξειδικευτεί σε σεξουαλική αγωγή. Να είναι ψυχολόγοι όμως. Να είναι ψυχολόγοι οι οποίοι έχουν μεταψυχιακά. Ειδικοί που δεν είναι ψυχολόγοι, οι οποίοι είναι επικίνδυνο να κάνουν διαπαιδαγωγή στα παιδιά μας. Να είναι ψυχολόγοι. Η κυρία του Σμόρφη είναι ψυχολόγος. Συμφωνώ. Ένα κομμάτι είναι η εξέλιξη του παιδιού και πόσο και πώς τέλος πάντων τα στάδια εξέλιξης του παιδιού, που φυσικά τα γνωρίζει ένας εξελικτικός ψυχολόγος. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι η έκφραση της σεξουαλικότητας, που χρειάζεται κανείς να έχει εμπειρία πάνω σε αυτόν, να έχει δουλέψει δηλαδή με φίλους πάνω σε αυτόν τον ζητούμενο και με γονιούς, για να μπορέσει να δώσει τα φώτα του. Και ένα τρίτο ζητούμενο είναι ο ίδιος ο ψυχολόγος να έχει και εκείνος την οριμότητα και να είναι καλά ο ίδιος με αυτόν τον ζητούμενο, για να μπορέσει να εκπαιδεύσει και άλλους. Γιατί πάντα λέμε για την γνώση και την εμπειρία, ναι, αλλά είναι πολύ σημαντικό να βάλουμε και την τρίτη παράμετρο, που είναι η ψυχοθεραπεία του ίδιου του ψυχολόγου, για να μπορέσουμε να το συμβουλευτούμε. Είναι η τρίτη και η πιο σημαντική παράμετρος για μένα. Και υπάρχουν και κάποιες κρατικές δομές. Στην Κύπρο είναι το Κέντρο Οικογενειακού Προγραμματισμού, στις οποίες υπάρχουν ψυχολόγοι εκεί πέρα που είναι εκπαιδευμένοι ειδικά πάνω σε αυτά τα θέματα. Στην Ελλάδα δεν ξέρω ποιες είναι οι κρατικές δομές. Σίγουρα θα έχει και στην Ελλάδα κάποιες αντίστοιχες κρατικές δομές. Σίγουρα ναι, υπάρχει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ άνθρωποι που έχουν γράψει χειρίδια βιβλία πάνω στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, που έχουν παρεφέρει ειδικότητες και ιδιότητες, που μπορούμε μέσα από τα βιογραφικά τους να έρθουμε σε επαφή μαζί τους, να τους ζητήσουμε να μας κάνουν κάποια ομιλία σε κάποιο σχολείο. Γενικότερα, νομίζω ότι είμαστε σε μια εποχή που είναι ευρεία τα πεδία της γνώσης και μπορούμε εύκολα να εντοπίσουμε ανθρώπους που ασχολούνται με τέτοια θέματα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε την επόμενη Άριστο Τρίτη. Φιλιά, και καλά να περάσει ο κόσμος αύριο που είναι αργία.